έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα χωράφια και να αναζητήσουν την τύχη του αλλού, δηλώνουν πλέον πολλοί παραγωγοί στις λαϊκές αγορές. Τα κόστη στην παραγωγή, όπως λένε, έχουν εκτοξευθεί, καθιστώντας πλέον ασύμφορη τη σπορά. Σύμφωνα με την Ελστάτ, το κόστος για τους αγρότες μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε περίπου κατά 16%, κυρίως λόγω της ενέργειας. Και αν οι καταναλωτές βλέπουν τα προϊόντα να παραμένουν στις ίδιες τιμές, από την πλευρά τους οι παραγωγοί και οι έμποροι προσπαθούν να κρατήσουν με νύχια και με δόν για τις τιμές. Και αυτό γιατί αν αυξήσουν τις τιμές τους, τα προϊόντα θα μείνουν απόλυτα, ενώ αν δεν τις αυξήσουν, το κέρδος είναι μηδαμινό. Συνεχίζουμε το ίδιο δυναμικά όπως πριν. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη δυναμική που έχουμε σαν σωματείο, διότι τα προβλήματα τρέχουν και πάντα μας προλαβαίνουν. Οπότε εμείς συνεχίζουμε κανονικά, συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Απορροφάτε τις τιμές, έτσι δεν είναι, Πρόεδρε? Δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στις τιμές των προϊόντων? Όχι. Οι τιμές τις βλέπετε και εσείς, τις βλέπετε και το καταναλωτικό κοινό που κατεβαίνει κάθε Σαββάτο στη Λαϊκή και σε όλες τις Λαϊκές, και μας θυμάμαι την παρουσία του, ότι οι τιμές είναι στο μέσο του δυνατού. Στο μέσο του δυνατού δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αυξήσεις. Αυξήσεις βλέπουμε και εμείς που τις βλέπουμε σε ελάχιστα προϊόντα. Το μεγαλύτερο όγκο της αύξησης που υπάρχει, προσπαθούμε και να απορροφήσουμε εμείς. Όσοι αύξηση και να υπάρχει στο κόστος, είναι κατά κύριο λόγο απορροφημένοι από εμάς. Δεν δέχεται στον καταναλωτή. Ελάχιστο είναι αυτό που περνάει στον καταναλωτή. Μάλιστα. Όμως οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κοστολόγιο, ξεκινώντας από τα φάρμακα, ξεκινώντας από το πετρέλαιο, ξεκινώντας από τις πρώτες διαδικασίες που κάνετε. Όλα αυτά τώρα, Πρόεδρε, πώς θα τα απορροφήσετε όλοι εσείς που βρίσκεστε εκεί? Πώς θα τα απορροφήσουμε? Μία εύστοχη ερώτηση. Υπάρχει μεγάλη αύξηση στο κόστος του πετρελαίου. Άρα ξεκινάμε από το κόστος των καυσίμων. Μία πολύ μεγάλη αύξηση, τη βλέπετε και εσείς, και εσείς κινήσετε στην αγορά. Βλέπετε πώς έχει αύξηση στο πετρέλαιο. Υπάρχει μία πολύ μεγάλη αύξηση στο θέμα των λιπασμάτων και των φαρμάκων. Το θέμα των σπόρων. Δύσκολα παρόλες τις προσπάθειες που καταβάλουν οι συνάδελφοί μας να κρατήσουν κάποιες τιμές σε όσο το δυνατόν γίνεται χαμηλότερα, δύσκολα θα μπορέσουν να τις κρατήσουν. Είναι πλέον αδύνατο να κρατηθούν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν ένα ή δύο χρόνια. Γιατί οι καταναλωτές το ξέρουν πολύ καλά, ότι τα τελευταία 2 με 3 χρόνια δεν υπήρχε παρά μικρή αύξηση τιμές. Εκτός από κάποια προϊόντα, λόγω προημότητας ή λόγω φθηνότητας, που μπορεί να υπήρχε μια διετοίμαση τιμές.